κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει μια μαγική εικόνα και να παρουσιάσει την κατάσταση ιδηλιακή ή, εν πάση περιπτώσει, ελεγχόμενη. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, διότι σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς, σε συνθήκες όπου υπάρχει πλήρη ασυδοσία των εφοπλιστών, των μεγάλων εμπορικών ομίλων, των τουριστικών πρακτόρων κτλ., προφανώς εκτινάσει τα πάντα στα ύψη. Είτε αυτό αφορά ενοίκια, είτε αυτό αφορά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε αφορά αεροπορικά εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση, αυτός που πληρώνει την ύφη, το μόνιμο υποζύγιο, είναι ο λαός που δεν μπορεί να πάει ούτε διακοπές, δεν μπορεί να πάει στο χωριό του. Σκέφτεται και να πάει στο χωριό του. Όλα αυτά λοιπόν δεν προέκυψαν από το πουθενά, δεν είναι θεόσταλτα, δεν είναι απλά γιατί έχουμε μια εισαγωγή. Ακρίβεια, είναι ακριβώς το αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, πρωτύτερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι ήμουν νιώσει και γέρασα και μια ζωή ακούω λιτότητα, μια ζωή ακούω ακρίβεια, μια ζωή ακούω ανατιμήσεις. Και σε κάθε περίπτωση, αυτός που τη βγάζει καθαρή σε αυτή την περίπτωση είναι μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη. Έχετε δει εσείς εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, μεγάλους εμπορικούς ομίλους, τους tour operator κτλ. Να έχουν υποστεί συνέπειες από αυτή την κρίση όλων αυτών των χρόνων από το 2010 και μετά. Καλά, οι εκτοπλοϊκές, η αλήθεια, είχαν φάει μεγάλη ήττα. Τώρα το σύνομο το λέω έτσι, την περίοδο των μνημονίων. Όλοι είχαμε φάει βέβαια, αλλά και οι εκτοπλοϊκές. Που είχε αυξηθεί το καύσιμο, είχε μειωθεί είχε η διακίνηση. Είχε αυξηθεί, αλλά πήραν και κρατικές επιδοτήσεις. Πήραν ζεστό κρατικό χρήμα, όπως πήραν και οι μεγαλοξενοδόχοι ζεστό κρατικό χρήμα. Αλλά την ίδια στιγμή που τρυπάνε οι τσέπες από το βάρος των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, των μεγαλοξενοδόχων και του tour operator, οι μισθοί των ξενοδοχοϊπαλλήλων είναι καθυλωμένοι, είναι στα 800, στα 1000 ευρώ, όταν καλείται να δουλέψει για 5 μήνες και για να ζήσει 12 μήνες. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει στους τουριστικούς χώρους και σας το λέω, διότι ζω σε ένα τουριστικό χώρο. Αυτά που βιώνουν οι εργαζόμενοι είναι πραγματικά μια εργασιακή ζούγκλα, βίος αβίωτο. Των εργαζομένων, να δουλεύουν 10 ώρα, να δουλεύουν 12 ώρα. Και είναι αποτέλεσμα ακριβώς των πολιτικών και των νόμων που εφάρμοσαν οι διαχρονικά κυβερνήσεις. Κύριε Παπακλημίτζο, η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις δεν είναι απλά ένα εισαγόμενο πρόβλημα. Είναι δομικό στοιχείο της καπιταλιστικής οικονομίας, της ελεύθερης αγοράς. Αν συμβαίνει και σε άλλες χώρες, είναι ακριβώς γιατί χρησιμοποιούν, έχουν ακριβώς την ίδια κατεύθυνση, την ίδια στρατηγική επιλογή. Μα για να φτάσει από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση ένα προϊόν, σημαίνει ότι παρεμβάλλονται πάρα πολλά. Είναι αυτός που έχει την επιχείρηση, είναι αυτός που μεταπράττεις, είναι αυτός που θα το πάει στην αγορά κτλ. Που όλοι πρέπει να βγάλουν κέρδος. Ποιος είναι αυτός που την πληρώνει? Ο καταναλωτής. Σε τελική ανάλυση, αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι ορίστε, ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Καταργήστε τον ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Καταργήστε τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Καταργήστε το χρηματιστήριο ενέργειας. Δηλαδή η ενεργειακή φτώχεια και οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις στο ρεύμα είναι αποτέλεσμα γενικά ενός εισαγόμενου προβλήματος. Δεν είναι το αποτέλεσμα το ότι μπήκαμε στο χρηματιστήριο ενέργειας, μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, το επεκτείνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα και σήμερα έχει επεκταθεί η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα, να μην μπορείς να ζεσταθείς το χειμώνα, να μην μπορείς να δροσιστείς το καλοκαίρι. Την τροπολογία και την ίδια στιγμή. Πώς γίνεται γι' αυτό με τα 10 ευρώ, γιατί έχω εδώ μπροστά μου, δεν θυμάμαι και εγώ απ' έξω. 10 ευρώ ανά μεγαβατόρα η έκτακτη φορά στους ηλεκτροπαραγωγούς με φυσικό αέριο. Είναι αυτό που κατέφθηκε χθες το βράδυ. Μα προφανώς η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τις εταιρείες επί της ουσίας για να βγάλει λάδι τις ίδιες τις εταιρείες. Μα μισό, γιατί το 10 ευρώ το παίρνει ανά μεγαβατόρα, το παίρνει από τους ηλεκτροπαραγωγούς. Εκτός και αν διαβάζω λάθος. Όπως είχε γίνει και παρέμβαση και στο πετρέλαιο, έτσι, να το θυμίσουμε αυτό. Προσέξτε. Έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει αυτό. Αλλά σε καμία περίπτωση όμως δεν μειώθηκαν οι τιμές. Αν τις μειώνει από εκεί, θα τα πάρει με ένα διαφορετικό. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε. Αυτό θα το δούμε οι καταναλωτές. Αυτό το ξέρουν οι καταναλωτές. Θα το δούνε κατευθείαν. Την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, που παίρνει αυτό το μέτρο, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα έχουν φτάσει στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,2 που είχε προϋπολογιστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι φορολογιστία γίνεται στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Άλλη επιλογή δεν υπάρχουν. Ανατροπή μιας τέτοιας πολιτικής, από όπου και αν εκφράζεται, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΠΑΣΟΚ. Εδώ απαιτείται ο λαός να πάρει μια γενναία απόφαση, να απορρίψει την καπιταλιστική οικονομία, την ελεύθερη οικονομία, την ελεύθερη αγορά και να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο. Πραγματικά αυτό που παράγει μπορεί να το καρπώνεται ο ίδιος. Η απόφαση του Ερείου Πάγου βγάζει λάδι. Την κυβέρνηση, το Μαξίμου, την ΕΕΠ, τις κρατικές υπηρεσίες, είναι μια απόφαση συγκάλυψης. Έρχεται κουτί
στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό που ήθελε για να συγκαλύψει τις δικές της τεράστιες ευθύνες. Βέβαια, η πηγή του προβλήματος, κάτι που το αποσιωπούν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, είναι αυτό το βαθιά αντιδραστικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση, στο κράτος, στις κρατικές υπηρεσίες να παρακολουθούν τον κόσμο, δηλαδή πολιτικούς αρχηγούς, βουλευτές, ακόμα και στρατιωτικούς, στη βάση του δόγματος ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Πρέπει να εξαιρείται κατά τη γνώμη σας. Να σας πω κάτι. Αυτό, οι παρακολουθήσεις κατά κύριο λόγο στοχοποιούν τον λαό και κυρίως αυτούς που αγωνίζονται και παλεύουν. Εάν παρακολουθούνται μέσα στο ίδιο το σύστημα ή μέσα στα ίδια τα κόμματα και τα λοιπά, στην πραγματικότητα είναι γιατί ο ένας θέλει να βγάλει το μάτια του αλλουνού. Αλλά κατά βάση αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Αν για παράδειγμα έρθει μια πληροφορία και από κάποια ξένη υπηρεσία και λέει έχω πληροφορία, ελληνική κυβέρνηση ή ΕΕΠ μάλλον, ότι ο Θεοχαρόπουλος συνομιλεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Είναι άλλο ζήτημα αυτό. Πρέπει να παρακολουθείτε ή όχι. Είναι άλλο ζήτημα αυτό. Εδώ όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εδώ μιλάμε καταρχάς. Για την ακρίβεια δεν ξέρω γιατί μιλάμε. Να σας πω, εδώ 14 χώρες αξιοποιούν το Predator. Ναι. Το χρησιμοποιούσαν, το αξιοποιούσαν ναι. Το Predator. 87 νομικά και φυσικά πρόσωπα παρακολουθούνταν από το Predator. Τα 28 τα παρακολουθούσε και η ΕΕΠ, που σημαίνει ότι εκπορεύονταν, υπήρχε ακριβώς από το ίδιο κέντρο. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε, δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν γνωρίζουμε. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι σκανδαλώδης. Εσείς όμως τι πιστεύετε, γιατί έβγαλε αυτό το πληροφόρησμα ο Άριος Πάγος? Προφανώς για να βγάλει λάδι την κυβέρνηση. Άρα ήταν σε συνεννόηση. Να βγάλει λάδι την κυβέρνηση. Είναι σοβαρή καταγγελία ότι είναι η ηγεσία του Άριου Πάγου. Να βγάλει λάδι την κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα να νομιμοποιήσει όλο αυτό το αντιδραστικό νομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, είτε με βάση ευρωπαϊκών οδηγιών, οι οποίες ήρθαν και σωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία, αλλά και να. Να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στην ΕΕΠ και κυρίως απέναντι στη δικαιοσύνη, διότι εδώ που τα λέμε, η μόνη πολιτική δύναμη που έκανε πρόταση και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας να εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης ήταν το ΚΚΕ. Και το απέρριψε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν δεν προσπερνέται έτσι εύκολα. Από πού προκύπτει ότι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πέστε μου. Ελάτε τώρα. Από πού προκύπτει. Τώρα μιλάμε. Την διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, ναι ή όχι? Τώρα πάμε τώρα στην αρχή. Η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται. Μα κύριε Μαρκόπουλε, τώρα δεν είμαστε παιδιά. Να κάνω τώρα μαθήματα συνταγματική τάξη. Απαντήστε κάτι τέτοιο. Δόθηκε η ευκαιρία. Κύριε Στιγάκη, κύριε Σαρόπουλε, δεν είναι πρόβλημα. Εκτός αν μιλάμε για ένα επαναστατικό προτσές, να το συζητήσουμε. Δόθηκε η δυνατότητα κατά την αναθεώρηση του συντάγματος και απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΚΚΕ. Πάντως με τον ίδιο τρόπο, αν θυμάστε, είχαμε και υποκλοπές στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στις καλένδες πήγε η υπόθεση.